Χαίρετε. Χαίρετε. Πώς τι ήρθες λοιπόν? Μήπως πρέπει να πάρω την Ατάσα να την ευχαριστήσω? Νατάσα, όπως νομίζετε. Ήθελα να ξέρω αν σε πίεσε εκείνη να έρθεις ή αν άλλαξες μόνη σου γνώμη. Πάντως μου είπε πάρα πολλά. Αλλιώς δεν θα έρχωσουν. Δεν ξέρω. Δεν νομίζεις ότι σε αυτή τη δουλειά πρέπει να είσαι πιο ελαστική? Δεν είστε βιαστικός σήμερα? Πας γυρεύοντας να με εκνευρίσεις? Μήπως θέλετε να φύγω? Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Οπωσδήποτε όμως δεν έχω καιρό για χάσιμο. Παρακάτω. Παρακάτω ευχαρίστως, αλλά δεν θα ξαπλώσετε πρώτα? Αυτός είναι δικός μου λογαριασμός. Νόμιζα πως υπάρχει μια ορισμένη διαδικασία. Γιατί στάθηκες τόσο μακριά? Είμαι στην ίδια θέση που μου είπατε χθες. Σήμερα θα ήθελα να έρθεις πιο κοντά. Χθες είχες μια ταραχή που μου άρεσε. Χθες ήταν η πρώτη φορά. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν έπρεπε να σου πω να ξανάρθεις. Δεν θα με πειράζει να φύγω και τώρα, αν θέλετε. Περίεργο. Ενώ είσαι λιγότερο επαγγελματίας από όλες, είσαι η πιο πορωμένη. Κι εσείς εννοείς το καλύτερος πελάτης από όλους, είστε ο πιο κοινικός. Αυτές οι δουλειές πρέπει να γίνονται ομά. Οι ανθρώπινες σχέσεις δημιουργούν πελάτες, δεν νομίζετε? Νομίζω πως σας έβαλε σε σκέψεις. Μπορεί. Ξέρω κι άλλους σαν κι εσάς. Μόλις χρειαστεί να σκεφτούν λιγάκι, τους χαλάει το κέφι. Σκέφτομαι πάρα πολύ στη δουλειά μου. Αυτές τις ώρες τις θέλω χωρίς σκέψεις. Το ξέρετε πως είστε δυστυχισμένος. Έχεις πολλές φαντασιοπληξίες. Μπορεί. Πέρα πιο κοντά μου.